Έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι στα ειδικά σχολεία. Όπως λένε, τα ειδικά σχολεία παραμένουν απροστάτευτα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, καθιστώντας αδύνατη την εξασφάλιση ασφαλών συνθήκων εκπαίδευσης. Υπάρχει επικινδυνότητα. Δεν ξέρουμε από πού μας ξημερώνει. Η μαθήτρια που βρέθηκε θετική εχθές είχε τη μητέρα της 7 μέρες άρρωστη και μας είχαν πει τίποτα. Σήμερα το πρωί στο άλλο κτίριο του ειδικού επαγγελματικού της Πάτρας είχαμε οδηγό ταξί θετικό. Δηλαδή μας χτυπάει γύρω-γύρω και δεν παίρνει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει τα σχολεία. Είναι πλέον επικίνδυνο. Το κρίμα στο λαιμό τους. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση κοφεύουν, κλείνουν τα αυτιά τους στα δίκαια αιτήματα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς θέσαμε όλα τα ζητήματα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ακόμα και τώρα, την ίστατη στιγμή, με 4 μήνες κλειστά τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, αλλά ανοιχτά μόνο τα σχολεία ειδικής αγωγής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει πραγματικά να δει το πρόβλημα. Για ακόμη μια φορά, οι εκπαιδευτικοί ζητούν να τεθούν τα ειδικά σχολεία σε άμεση αναστολή λειτουργίας για όσο παραμένουν κλειστά και τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία των ειδικών σχολείων καθαρά για λόγους υγείας, γιατί η υγεία προέχει και ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις, δεν ξεχωρίζει τη γενική από την ειδική αγωγή ο κορονοϊός. Με εγκύκλιο ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραμμα εμβολιασμών των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών των ειδικών σχολείων και των μαθητών άνω των 16 ετών. Ωστόσο, όπως λένε οι εργαζόμενοι στα ειδικά σχολεία, αυτό δεν είναι αρκετό. Το θετικό είναι ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία και γίνονται τεστ κάθε εβδομάδα. Ήδη κάναμε χθες ένα, έχουμε προγραμματίσει και για την άλλη εβδομάδα. Και ήδη και οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής έχουν μπει σε μια διαδικασία εμβολιασμού στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο. Προσπαθούμε και εμείς να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας κάθε μέρα στο σχολείο. Είναι δύσκολο στα σχολεία μας όμως με τους μαθητές ειδικής αγωγής. Μετάξυ των ετοιμάτων τους, τα δρομολόγια των μαθητών που είναι απαραίτητο να αυξηθούν για την αποφυγή συγχρονισμού και η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας στα ειδικά σχολεία.